Έτοιμο να υποδεχθεί και πάλι κανονικά πτήσει και επιβάτε είναι το αεροδρόμιο Ερακλείου Νίκο Καζαντζάκη. Στο οποίο αύριο το μεσημέρι από τι 3 αρχίζει κανονικά μετά το ολιγοήμερο κλείσιμο η κυκλοφορία, οι αναχωρήσει και οι αφήξει. Ο προγραμματισμό που είχαμε κάνει εφαρμόστηκε πλήρω. Οι καιρικέ συνθήκε μα το επιτρέψανε. Τελειώσαμε κανονικά όλα σύμφωνα με τη μελέτη, σύμφωνα με τι προδιαγραφέ που είχαμε προβλέψει και είμαστε έτοιμοι αύριο το μεσημέρι να ξαναδώσουμε στη λειτουργία του αεροδρομίου. Η Κρήτη TV βρέθηκε στο διάδρομο που τι τελευταίε ημέρε έγιναν υπηρετόδει εργασίες εργασίε που σήμερα επικεντρώθηκαν στη διαγράμμιση του διαδρόμου. Αφού ολοκληρωθεί σήμερα η διαγράμμιση και στεγνώσει το υλικό τη, αύριο το μεσημέρι, περίπου στι 3, το αεροδρόμιο Ηρακλείου θα αρχίσει και πάλι να υποδέχεται πτήσει. Μάλιστα, στι 8 αύριο το βράδυ έρχεται και μία πτήση από Άμστερνταμ, εγκαινιάζοντα άτυπα, θα έλεγε κανεί, έστω και πρώιμα, τη νέα τουριστική περίοδο. Ήταν σημαντικό το έργο. Και θέλω να το επισημάνω, διότι εμεί ξέρουμε πώ κοιμόμαστε τα βράδια στο σπίτι μα, μην τυχόν και μα αφήσει πέρσι στη σεζόν ή φέτο στη σεζόν, εάν αυτό το έργο δεν γινόταν. Ότι πρόκειται για ένα έργο που έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει, επανέλαβε ο Ρελεμενάρχη Γιώργο Πιάκα, που σημείωσε ότι τελείωσε εγκαίρω, καθώ και τα συνεργεία είχαν εξ αρχή προγραμματιστεί να τρέξουν σε ηλικιώδη ρυθμού, όπω και ο καιρό φάνηκε να αποζημιώνει την προσπάθεια. Το κάναμε δύο στρώσει από το δεν έγινε μία. Έγινε δύο στρώσει από πέντε πόντου σε κάθε μία. Η περσίνη που είχαμε κάνει ήταν μόνο πέντε πόντου. Φέτο κάναμε 10 πόντου γιατί είναι στο σημείο που προσκρούει το αεροπλάνο. Γιατί το αεροπλάνο δεν ρολάρει απάνω στο διάδρομο, ρολάρει μόνο στην απογείωση. Στην προσγείωση έρχεται και χτυπάει απάνω στο διάδρομο. Οπότε πρέπει να είναι πολύ σταθερή η, η άσφαλτος και το υπόστρωμα. Το υπόστρωμα είναι πάρα πολύ καλό. Μετά από τόσα χρόνια, το ότι κράτησε για τόσα χρόνια αυτό ο διάδρομο. Είναι... Είναι θαύμα Θεού. Είναι η πρώτη φορά που το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νικό Καζαντζάκη κατέβασε ρολά για του επιβάτε, με τον κύριο Πλιάκα, ωστόσο, σε ό,τι αφορά τον χρόνο των εργασιών, να διευκρινίζει ότι σε άλλα αεροδρόμια, όταν εκτελούνται εργασίε, το κλείσιμο μπορεί να διαρκέσει έω και τι 20 ημέρε. Η Κέρκερ έκλεισε 15 μέρε πέρσι, 15 μέρε φέτο. Η Μήκονο είχε κλείσει πριν από 4-5 χρόνια 20 ημέρε. Η Σαντορίνη άλλε 10 μέρε. Ε, το κεντρικό αεροδρόμιο του Παρισιού έκλεισε ένα δεκαήμερο. Φυσικά εκεί υπάρχουν και άλλοι διάδρομοι, υπάρχει και άλλο αεροδρόμιο πιο δίπλα. Ε, όταν είναι να κάνει έργα, τα αεροδρόμια κλείνουν.